Τρεις ημέρες πένθους κήρυξαν οι αρχές της Κολομβίας προς τιμήν του μεγαλύτερου συγγραφέα της χώρας, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Ο πατέρας του μαχικού ρεαλισμού άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Μεξικό σε ηλικία 87 ετών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας τον χαρακτήρισε τον πιο αγαπημένο και θαυμαστό πατριώτη όλων των εποχών, παρότι ο Μάρκες ζούσε μόνιμα στο Μεξικό. Νιώθω πολύ συγκινημένη, πολύ λυπημένη. Θα μου λείψει πολύ η πένα του Γκάμπο, δήλωσε φίλη του συγγραφέα. Ο κόσμος έχασε έναν από τους μεγαλύτερους οραματιστές συγγραφείς, ανέφερε στα συλληπιτήριά του ο Μπαράκ Ομπάμα. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για όσα μας άφησε και για όσα μας δίδαξε, γιατί μας δίδαξε ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες συντάραξε τον κόσμο της λογοτεχνίας όταν το 1967 κυκλοφόρησε το έργο του 100 χρόνια μοναξιά. Συνδυάζοντας στοιχεία της καθημερινότητας με υπερφυσικά φαινόμενα και αφηγήσεις μαγείας, έγινε το πρώτο δείγμα του μαγικού ρεαλισμού που χαρακτήρισε το έργο του. Από τα πιο σημαντικά βιβλία του Μάρκες είναι ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας, το φθινόπωρο του Πατριάρχη, ο στρατηγός μέσα στο λαβύρινθό του.